Γεια σας φίλες και φίλοι του Πόκερ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσω μια καινούργια σειρά η οποία θα ονομάζεται σπιναρίσματα και θα κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει η λέξη. Δηλαδή θα σπιναρούμε. Θα παίξω μερικά spin and goes. Πάντα παίζω με bankroll management, δεν παίζω τυχαία. Αλλά αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε περισσότερο στο fun κομμάτι του παιχνιδιού. Επομένω, θα ξεκινήσουμε με spin and goes των 3 δολαρίων και ο στόχος μας θα είναι ένας και μοναδικός. Να χτυπήσουμε τον μεγαλύτερο παραπλασιαστή και να γίνουμε πλούσιοι. Πάμε! Εμφανίστηκαν τα 3 μας spin and goes με τους πολλαπλασιαστές να γυρνάνε. Ω! 2 δεκαοχτάρια! Με το δεξί ξεκινάμε το session μας. Λοιπόν, γενικά μιλώντας λίγο για στρατηγική, επιλέγω να κάνω 2,5 φορές raise όταν είμαι εκτός θέσης και mini raise όταν είμαι εντός θέσης, γιατί μιλάω έτσι αγγλικά, δεν ξέρω. Οκ, mini raise εδώ. Εδώ τι έχουμε, pot bet και έχουμε flush draw. Και ο τύπος αυτός έχει κάνει limp. Θα κάνουμε ένα call. Εδώ μας ξανακάνει αυτός ο φίλος. Μας ξανακάνει 3-bet, θα τα ξαναπετάξουμε τα... Αν και υποψιάζομαι ότι είναι αρχή ψαρό. Εδώ θα λιντάρουμε για να μην τον αφήσουμε να κάνει check back και θέλουμε να φτιάξουμε ένα pot. Αλλά ο τύπος είναι γάτος και τα πετάει. Μπράβο ρε φίλε. Εδώ ο φίλος μας λίμπαρε που μας έκανε 2-3-bet πριν. Κάτι που μας κάνει να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο ότι είναι πιο τον μπαλάς. Εδώ έχουμε διάρκεια. Easy call. Δεκάρια, με 70 chips. Παπ. Να το διαράκι. Έσκασε μύτη. Εδώ κάνουμε πάσο. Εδώ με το ρίγα ντάμα δεν έχουμε καμία δουλειά. Μέσα στο pot. Φτάξουμε. Εδώ δεκαρίγα είναι μια καλή περίπτωση για να κάνουμε defend. Στο raise του φίλου μας. Εδώ θα ανοίξουμε εννοείται. Και αν μας κάνει κανένα 3-bet πάλι αυτός εδώ. Ναι, κάνει την εξυπνάδα. Ναι, οκ, okay, δεν έχουμε κανένα λόγο να παίξουμε φλόρικα. Νάτος, άσο 9, παπ, άσος. Αποχαιρετήσαμε. Για να φορτώνει το πράγμα. Εδώ έχουμε χτυπήσει ένα topper σε διάφορο board, οπότε θα κάνουμε ένα check απέναντι στο φίλο limper, ο οποίος ποντάρει 80 chips. Easy call. Εδώ θα ξαναποντάρουμε, γιατί δεν νομίζω να έχει άσο ο φίλτατος και το βρίσκω δύσκολο να κάνει call σε 3 bets. Άρα θα ποντάρουμε και τρίτη φορά. Και θα πασάρει. Τα ρίτ δουλεύουνε κυρίες και κύριοι, τα ρίτ δουλεύουνε. Παπ, χτυπάμε και το φλάστρο μας. 20 call. Χρώμα. Τσέκος. 60 call. Γεια σας. Ωραία, εδώ δεύτερη ντάμα. Εδώ ο τύπος μας τα βάζει όλα, ο φίλτατος. Και μας ψήνει πολύ να κάνουμε call. Ας πετάξουμε, αν και ενδεχομένως να είναι και λάθος το fold, αλλά... Θα του δώσουμε το benefit of the doubt που λέμε και στο χωριό μου. Το πλεονέκτημα της αμφιβολίας δηλαδή. Εδώ πέρα χτυπάμε έτσι ένα ωραιότατο trips. Και θα ποντάρουμε. Αλλά θα κάνει πάσο. Okay. Το φτάσαμε το φιλαράκο από το Mortal Kombat με το Yin και το Yang. Fatality. Και τσουκουτσούκου ήρθε η ώρα να του πάρουμε το 18άρι. Πάλι ντάμα suited. Άσο ντάμα, καπάκι τηλεφώνημα, raise, boom, όλα στα μούτρα. Πάσο, δεν θέλει να το χάσει τώρα. Πάνε πέντε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε 2.5x raise, όσο δεν φέρνει αντίσταση δεν έχουμε κανένα λόγο να σταματήσουμε. Να το στριμώχνουμε στη γωνία. Ντάμα 6 κούπες. Ξανά.
Ξανά που λέγεται το τραγούδι. Πάει ο φίλος μας, μας βολεύει. Εδώ αυτός, έλα φίλε, κούμπωσε τα ξανά. Εσύ τώρα που το έχεις μάθει το κόλπο εδώ, αυτό θα κάνουμε τον defend. Μαύρη μαγεία είναι τα flop που χτυπάμε. Με gutshot και φλάστρο. Εδώ όλα. Εδώ raise. Εδώ check. Όλα παίζουμε. Έχει ένα 9, ok. Ένα καρό, ένα 7. Μπελά μου. Όχι, πάσο. Εδώ τύπος ποντάρει ένα blind, θα κάνουμε call. Εδώ μας τα βάλει όλα, θα κάνουμε call. Με τον τάμα 10 μας. Άντρε ψηλέ. Έχει 17. Το μυρίζουμε, έρχεται πάλι. Έρχεται, έρχεται. Α, εντάξει, κερδίσαμε, ok. Εδώ τύπος ποντάρει ένα blind και έχει ένα βαλέ. Κάτι θα του βάλουμε την κουστινιά εδώ πέρα. Εδώ έχουμε κάνει μια κέντα περίεργη. Οπ. Όλα, παίχτη. Τι έχεις, 2-3. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να χάσουμε το 1-18 με το 2-3 του φίλτα του. Πατούσε κουμπιά. Εδώ τα πετάμε. Ξανά. Θα ξανακάνουμε limp. Δεν ψήθηκε να μας τα βάλει αυτή τη φορά. Φοβόμαστε και πολλά turns, οπότε θα κάνουμε ένα check. Τώρα έχουμε καλό φύλλο. Τώρα θα ποντάρουμε pot. Ρίγα δεν υπάρχει περίπτωση να έχει. Τώρα αν μας κάνει κανένα hero call με κανένα βαλέ, με κανένα νάσο. Δεν ψήθηκε. Θα μας πληρώσει το full house μας. Το γεμάτο σπίτι μας. Αυτό είναι shove, με καβαλέ off, με 10 blinds, έχει ρίγα βαλέ. Την κάτσαμε, θέλουμε ένα 8 ή ένα 10 για να μείνουμε ζωντανοί. Όχι, δεν νομίζω. Χάσαμε και το άλλο 18. Μπράβο ρε μάγκες, εντάξει, να κάνουμε συχνά βίντεο τέτοιου στυλ. Να μαζευόμαστε συχνά να τα λέμε. Πιάνει τόπο από ό,τι φαίνεται. Θα πασάρουμε εδώ. Εδώ θα ποντάρουμε ένα blind. Σαλονικιώτικο. Κόλλο φίλος. Τον κόβω και πολύ για να έχει ρίγα, δεν ξέρω. Πάμε να συνεχίσουμε να ποντάρουμε. Το 6 δεν μας αρέσει όμως, γιατί είναι πιθανό να είναι μέσα στα φύλλα του. Να ποντάρουμε κάτι λίγο. Πάσο κάνει. Είχε ένα τριάρι ο παντοδύναμος. Και είπε δεν θα το πετάξω ρε φίλε το τριάρι. Είμαι από την Αργεντινή. Και στην Αργεντινή δεν κάνουμε φόλ με τριάρια. Οκ. Πάρ' τα εδώ όλα. Κόλ με άσο βαλέ. Μακριά. Ωραίος. Άσο 10. Δεν μας τα έδωσε. Τα άμα βαλέ suited. Άμα κάνει raise και limp να κάνει όλα θα τα βάλουμε. Κόλ ο τύπος με τάμα 7. Κουστούμια. Γραφεία. Μπαμ. Ωραίος. Εδώ θα ποντάρουμε, εδώ fold, εδώ τύπος μας κάνει lead, σε βαλέ 6-2, θα κάνουμε ένα call, γιατί δεν μας αρέσει το lead του. Είναι λίγο περίεργο για αυτό το board και ο Ρίγας είναι καλό φίλο για να κάνουμε represent. Τώρα άμα ξαναποντάρει, ενδεχομένως θα την κάνουμε, με ελαφρά πετυματάκια. Και δεν ξαναποντάρει. Επομένως θα παίξουμε έτσι μπαλίτσα, μυστήρια. Και τα ελίδικα, τι έγινε φλαράκι, με τα lead σου. Λοιπόν, 6-5 σούτι, είναι ωραίο φίλο να το παίξουμε, θα κάνουμε limp. Καμπάνα το flop, καμία σχέση. Και τώρα θα αρχίσουμε τα min raise στο 20-40, γιατί είναι λίγο αγριεμένο το level. Και δεσμεύουμε μεγάλο κομμάτι του stack μας αν κάνουμε 2,5 επί. Boom. Κοπανάει πότο άλλος. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε call, παιδιά, με το άσο 9. Και έχει 9. Αλλά θα βρούμε άσο. Και εδώ όλα με τον άσο μας. Πήραμε το 12, ρίγα βαλέ, ωραίος. Απ, άσο 4. Τα.
Να τα πράγματα, είναι απλά. Πώς παίζεται το παιχνίδι. Συνεχίζουμε το φόρτωμα, δεν πειράζει, χάσαμε τα 2-18, αλλά θα επανέλθουμε. Τσουκουτσούκου. Έλα με τα εξάρια τώρα, δείξε εκεί πέρα ένα prize πολύ δυνατό να... Στο πρώτο βίντεο χτυπάμε το multiplier το 1,5 εκατομμύριο, πόσο είναι δεν ξέρω. Και κερδίζουμε 30 χιλιάρικα. Πόσο γαμάτο θα ήταν αυτό. Λοιπόν, double gut shot εδώ. You know double gut shot. Plus flash draw. Check και shove σε περίπτωση που ποντάρει ο φίλος. Check και shove. Με τόσα outs. Εδώ μικρό ποντάρισμα, δεν φοβόμαστε πολλά. Call back κατευθείαν με 7-8. Πεντάρι στο river. Χαιρετήσαμε τη σεμνή τελετή. Δεν είμαστε ανάσχημα όμως. Πού είναι ο replay? Ποιος replay? Θα χάσαμε τα βάγια τα πασχάλια. Να δούμε τι πιθανότητες είχαμε. Αλλά πρέπει να είμαστε καλά. Μπαπ! 18! Τι έγινε ρε παιδιά? 18 για ψωμοτήρι σήμερα. Να φτιάχνουμε πιο συχνά βίντεο. Εδώ τύπος κάνει lead. Και έχουμε μια gutshot και... Ace high, οπότε θα κάνουμε ένα call. Να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Ποιο είναι το πλάνο του. Τώρα βέβαια αν ξαναφοντάρει θα χαιρετήσουμε. Δικά σου φίλε. Πάρε τα όλα δικά σου. Άσο 10 off. Εφτά, δύο, έξι, πέντε, φιλάντζες. Εδώ φιλαράκι κάνε κανένα raise, για κάνε κανένα raise. Να μπλεχτούμε, να μπλέξουμε τα μπούτια μας. Α, ψήθηκε. Πάσος, 6-4 off, 4-9 off. Που λέει το λόγος που το έχω ρίξει στα spin and goes τελευταία είναι γιατί βοηθάνε πάρα πολύ αν έχεις περιορισμένο χρόνο, πρώτον. Και δεύτερον, έχουν πολύ ωραίο action από την άποψη ότι παίζεις και λίγο ποκεράκι, σου δίνουν και αυτό το thrill, ξέρω εγώ, άμα πιάσω κανένα πολλαπλασιαστή θα γίνει μπέρδεμα. Γενικά καλύπτουν το πακέτο που ψάχνει ένας που του αρέσει το πόκερ, θα να πω, με συγχωρείτε. Ας το 10 off, εδώ θα τα φας πάλι σύστημα εδώ πέρα, φίλε μου, συγχωρείς, αλλά... Θα κάνουμε πάσο εδώ. Το 12 αυτό τι γίνεται, γιατί είναι έτσι κακομοιριασμένο. Και... Άσο βαλέ και το σκέφτηκε ο παίχτης. Τι λέει ρε φιλαράκι, σοβαρά. Και 9. Να το, είδες. Αν δεν το ζητήσεις δεν θα έρθει. Πρέπει να το ζητήσεις για να έρθει. Εδώ θα βαρέσουμε δυνατά. Πάσο ο φίλος μας. 4-7 off. Αν δεν το ζητήσεις δεν έρχεται παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Αν περιμένετε από μόνο να φιλοτιμηθεί και να σας το φέρει, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Λοιπόν, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να δώσουμε, λίγο θετική ενέργεια στο... σε αυτό εδώ το μικρό. Το μικρό. Το χαμηλό δηλαδή. Σε ύψος. Ψωμετρική διαφορά. Μας κάνει call ο φίλος μας. Sky Valley. Θα κάνουμε check τώρα. Τριάρι. Δεν μας τρομάζει και πάρα πολύ θαρό. Θα ποντάρει. Θα κάνουμε call. Και έχει ντάμο βαλέ. Ωραίος. Καλή περίπτωση. Εδώ θα... θα λιμπάρουμε κι εμείς. Δεν είναι πολύ κακό νομίζω. Εδώ τι θα κάνουμε. Ναι. Θα λιμπάρουμε, θα κάνουμε και lead τώρα. Και θα παίζουμε και όλα μαλάχη. Εδώ πάρ' τα όλα. Δεν μπορεί αυτός, δεν θα λυγίσει να μας κάνει ένα call. Σε αυτές τις καμικαζιές που τον κάνουμε. Πας ο φίλος, εννιαράκια λαχταριστά. Πάλι λίμπ θα κάνεις ρε φίλε, κάνε λίγο κάτι να, μπλεχτούμε να τελειώνουμε, εντάξει, 6 δολάρια prize που είναι. Δεν παίζει εκατομμύριο, εντάξει, το σκέφτη πήγε πάσου. Πάρε το ρέι σου. Ξανά fold. Με τον Τάκι Πασάκι παίζουμε από τη Μολδαβία. Πάσου φίλε και εγώ τώρα. 6 ντάμα, easy, open. Πάσω αυτό, εδώ πέρα για πάσο μας βλέπω. Με αυτό που έχουμε, τι να κάνουμε με το 8-2, 5-7, εδώ πέρα ο κλειός έχει αρχίσει και στενεύει λίγο τα περιθώρια, η θηλιά στο λαιμό μας έχει σφίγγει, με τα 6 big blind μας, 6,5. Ωπ, να τους οφείλεις, αγρίευσης, κάνει και 3 επί. Κάνει και 3 επί ο παίχτης.
Ας κάνουμε και ένα link να δούμε λίγο πώς το παίζει το ραβέρι. Εδώ χτυπήσαμε ένα ωραίο κουπεράκι. Φυσικά αυτό θα κάνουμε. Εδώ θα ποντάρουμε εννοείται σε αυτό το board. Εδώ είναι shove. Άση φίλε, είναι πολύ καλή φάση. Θα κάνουμε ένα limp. Όπου εδώ πέρα χτυπήσαμε δύο ριγαδάκια ωραία και λαχταριστά. Και πήραμε αυτό το πολύ ωραίο pot στο 18. Push λέει ο άλλος. Έπρεπε να είσαι εσύ ρε φλαράκι να κάνεις εσύ push. Να δούμε. Ποιος θα πάθει την πουσίτιδα. Παλιονουμπά. Ποντάραμε απλά, είναι και τίποτα προφανώς. Καλά κάναμε μάλλον και κάναμε limp, αλλά δεν πέσαμε στο φελό νούμερο 2, πέσαμε στο φελό νούμερο 1. Την είδα να την παίξει αμυντικά τη δουλειά. Τέλος πάντων, ας κάνουμε ένα limp εδώ πέρα. Εδώ θα κάνουμε πάσο χωρίς δεύτερη κουβέντα. Χτυπήσαμε την τάμα, αλλά καλά κρασιά τώρα. Πάσο εδώ ξανά. Εδώ μας τα κουμπώνει αυτός. Λέει πολύ αγρύπηση μου φαίνεται, έτσι. Ξανά, check. 6-5, το χτύπησε όλο στο river. Ας κάνουμε και εμείς ένα limp. Εδώ ας κάνουμε κανένα raise, γιατί... Τι λέει ρε φλαράκι, σώπα. Εσύ έχεις αγρύψει καλά. Εσύ έχεις αγρύψει και τα καλά ρε φλαράκι. Τι γίνεται. Εδώ έχουμε νιαράκια ωραία και λαχταριστά. Δεν ψήθηκε. Εδώ θα κάνουμε min raise τώρα που πήγαμε στο 2040. Σύμφωνα με την περίεργη και αλλοπρόσαλη θεωρία μου. Με τα min raise και τα 2,5p. Κολοφίλος. Ο κολόφιλος. Κολοφίλος. Τσέκος. Εδώ μάγκες. Εντάξει. Σε λίγο θα μας πάρουν από το χέρι και μας διώξουν από το τουρνουά. Ασοντάμα, θα φλιπάρουμε. Κράτα το φλιπ. Μπα. Το κράτησε. Εδώ θα ποντάρουμε τώρα. Και θα ποντάρουμε και στο river αν αυτός ο φίλος μας κάνει call. Γιατί τον βλέπουμε και πολύ... Θα κάνουμε show. Μας έκανε με το πεταράκι μου, μας έκανε call φίλε. Εντάξει. Καλή περίπτωση. Μας κάνει 3 επί raise τώρα, θα τα φάει όμως. Δεν γλιτώνει. Δεκαρίγα. Το πέταξε το λαχείο μέσα στο pot και το πιάσε. Ο φιλαράκος. Ωραίος. Χαιρέτησε αυτό. Χτυπήσαμε τον ασουλάκο. Μισό pot για τους φίλους μας. Που ταλαβερίζονται. Εδώ φίλε δεν έχει limp. Κάνανε παλιά στο... Στη τσακάρα. Στην έρημο τσακάρα κάνανε limp. Εδώ με τα τριάρια δεν ξέρω τι σκάτα να κάνω, θα τα πετάξω μάλλον. Εδώ θα ποντάρουμε γιατί δεν θα ποντάρουμε πολλά. Με άσο κάνουμε split, άμα έχει χρώμα θα κάνει αυτό. Γαμώ τον μπελά. Πάρτα εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν έχει και πολύ νόημα να κάνω call. Είναι εκνευριστικά καλά τα odds που μας δίνει, αλλά τι κερδίζουμε που μας κάνει min raise, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μπορεί να κερδίζουμε που μας κάνει min raise. Θα πετάξω. Χειροπάσος. Θα γίνω χειροπάσος. Εδώ θα ξαναποντάρουμε. Ο τύπος δεν πετάει ποτέ. Εδώ φίλε που μας κάνει εσύ min raise θα κοπανίσουμε. Γιατί έχουμε άσο high. Πετάξει. Εδώ είναι easy call. Έχει άσο 7. Μπορούμε να κερδίσουμε κανένα 18 εμείς με 10 στο river. Μπα. Όχι, δεν νομίζω. Χάσαμε και αυτό το 18. Δεν είναι και πολύ καλή η ονή. Για τα βίντεο που ξεκινήσαμε, θα το μπαστάρουμε τον background μας και θα... Από το πρώτο session κιόλας. Για βοηθάτε λίγο ρε μάγκες. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε raise. Καπάκι και εδώ. Τα πέταξε εδώ πέρα τα χαράκι. Από εδώ πέρα γιατί πάτησα τόσο βιαστικά το πάσο. Εδώ θα τα βάλουμε. Εδώ πέρα τι σκάτα 3-bet μας έκανε αυτός
ο Γιωτόμπαλο και εμεί κάναμε πάσο. Μα έκανε 60 από. Μπράβο, πολύ έξυπνη κίνησή σου, φιλαράκι. Οπ, εδώ πέρα χτυπήσαμε τα trips και τα ποντάρουμε γιατί δεν θέλουμε να δούμε άλλο καρό στο river. Και να το καρό που έσκασε. Τσέκο. Και έχει άσο 3 ο φίλο. Έχει άσο 3! Γιατί να μην του βάζει την κουστούμια μετά. Εδώ πέρα αυτό ξανακάνει raise, οπότε εντάξει, η ρηγάδα μα χαμένη. Εδώ θα ποντάρουμε. Μας έσκασε το ωραίο το στρεϊτάκι στο river. Άσο Βαλέσου Ίτιντ. Μας κάνει call. Άσουλας. Φίλε, τέτοια lead κάνανε πολύ παλιά. Τα πολύ παλιά χρόνια. Τότε που το πόκερ ακόμα ήταν σε εμβρυϊκό στάδιο. Αυτός ο φίλος εδώ πέρα κοπανάει. Τι κοπανάει, δηλαδή τι θέλει, είχε και ντάμα και άσο τώρα. Τι θέλει να μας πει ακριβώς. Το 7 δεν είναι καλό βέβαια. Το 7 δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό μας κάνει min raise όλα. Έχουμε 2 pair. 10 ντάμα. Μιλάμε τώρα, πόκερ επίπεδου παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα. Δεν είναι ότι και ότι. Είναι πόκερ επίπεδο. Εδώ ρε φίλε, sorry, δεν μπορώ να κάνω πάσο τώρα πραγματικά. Δηλαδή άμα έχεις άμα έχει 7, είναι σε καλή μεριά. Έκανε χρώμα ο τύπος. Έκανε χρώμα ο τύπος. Ο βασιλιάς της ηλικιότητας έκανε χρώμα. Όλα εδώ. Πεντάρια. Έλα, 200 outs. Να το ένα από τα 200. Πρέπει να κερδίσουμε κάποιο spin and go. Να σπινάρουμε σε κάποιον να κερδίσουμε μάγκες. Γιατί μας βλέπω καλά. Εδώ θα κάνουμε ένα link με τα βαλετάκια μας. Πάρε ένα full house, ωραίο και λαχταριστό. Κάνε ένα lead, ωραίος, αρέσεις. Call. Εδώ φίλε όλα. Check. Check και εμείς. Ξανά κούπα. Τέλος πάντων. Εδώ τι θα κάνουμε και split. Άσε με το φίλε. Άσε με το φίλε. Πού τον βρήκαμε αυτόν εδώ πέρα. Τον κολοφαρδούλη. Εδώ κάναμε defense, χτυπήσαμε το τέτοιο. Ρίγα 7 ο άλλος, πατάει κουμπιά ό,τι βρει. Κάνει και του pair κιόλας. Ωραία ρε φίλε, εντάξει, καλή φάση. Ό,τι πεις εσύ φτάνει να είμαστε μαζί. Check εδώ. Raise. Εδώ πάσο. Φίλε, τώρα εδώ πέρα με προκαλείς πραγματικά να στα βάλω όλα γιατί εντάξει, παίζεις, πατάς κουμπιά διάφορα και θα χάσεις. Εδώ κάνουμε call. Δώσ' το αυτό το ρημάδι, όχι βάλε, ντάμα. Το κάνω. Εδώ φίλε έχει όλα το πρόγραμμα. Εδώ μας λες εσύ όλα, λέμε εμείς πάσο. Δεν θα λέμε όλα τα ίδια. Εδώ λέμε εμείς όλα. Εδώ check, αέρ και πασέρ, πά όχι, δεν ψήθηκε. Τσέκος, εδώ όλα, εδώ κέντα. Εφτάρι, το βρήκε το εφτάρι ο άλλος, κάνα 8 έχει. Ο άλλος μας έκανε κόλλο εδώ πέρα, δεν το πίστεψε ποτέ. Δάμα 6 όλα. Έχουμε μπλέξει με ηλιθίους νομίζω. Νομίζω. Νομίζεις. Εδώ όλα εννοείται. Εδώ, τι κάνει αυτός. Εδώ όλα. Call, 7-8. Γεια σας. Δεκαοχτώ, όλα. Τα μανιά όλα. 19, ότι πως θα κάνει call. Ήρθε να χάσει με το ίδιο νόμισμα όμως. Do you know το ίδιο νόμισμα? Οπ, εδώ πέρα μιλάμε, εντάξει. Από το Θεό βγαλμένο, ήταν το board και μας έσωσε. Άντε, βάλτε όλα, τελειώνουμε τώρα, να το λήξουμε το ματσάκι. Εξάρι πολλαπλασιαστεί έτσι για να μας ψήσει. Να παλέψουμε για τα πολλά λεφτά. 9-6 off. Κόλλε εδώ ρε φίλε. Οπ.
Πάρε το κεντάκι. Μήπως είσαι από το κεντάκι. Φίλε, εδώ πέρα όμως θα κάνουμε raise, δεν έχει ιστορίες. Και όλα τώρα. Το βρίσκω ηλίθιο να χτύπησε χρώμα με απλό call στο flop. Οπότε μας έδωκε τα γκαφρά. Thank you very much. Εδώ όλα. Τι θα γίνει ρε φίλε, θα κάνεις κανένα call να το τελειώσουμε, να το λήξουμε το match. Δέσποινα. Άσο 5, βάλτε τώρα. Δες, λύση. Το σκέφτεται. Το γόριλο δεσμό θα λύσει το παιδί. Τι να σε κάνω, μετά άμα έχεις πρέπει να σε παίξω, δεν γίνεται. Πάσο πάλι. Κοίτα, με πάσο κερδίσανε κάποιοι, αλλά δεν ζήσανε για να μας το πούν. Τριάριους, τι να το κάνουμε. Ποντάρι τώρα ο φίλος. Θα πετάξουμε, φίλε. Θα παίξουμε discipline poker. Disciplination. Discipline. Discipline-ion. 5-6 είναι λίγο καλύτερο, θα το βρούμε το πελάρι το εξάρι τώρα. Ποτέ. Μας βγάλει το λάδι αυτός τώρα, είναι εμφανές ότι έχει τέτοιο πλάνο στο μυαλό του, οπότε πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Να παίξουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Ποντάρεις τώρα, έχω τεσσάρι φίλε. Εσύ έχεις τίποτα. Ποντάρεις με κοπανιστέιρος αέριος. Ντάμα σίγουρα δεν έχει, δεν τον κόβω. Τώρα βάλε μπορεί να έχει. Αν μας ξαναποντάρει, δεν ποντάρει. Κόλ θα κάνουμε. Τώρα που είδαμε ότι δεν έχει καλύτερο βλέπω μας. Σωστό. Σατανικό. Για ολεμένο. 2-5. Limp, check, bet. Limp, push. Κόλ, ε. Εδώ φίλε θα σε παίξουμε θάνατο τώρα. Τρία βαρέλια σε τρία streets. Εδώ άλλος βρήκε δεκάρι. Τι λέει ρε φίλε. Φίλε, τρία βαρέλια σε τρία στρίτσα εδώ πέρα θα σε παίξουμε μπάλα. Μη πουλάς τρέλα. Το πόκερ θα είναι διαστημικό που θα δεις. Μη το δοκιμάσετε αυτό στο σπίτι. Αν δεν θέλετε να χάσετε τα λεφτά σας. Εντάξει, τώρα μην χτυπήσει και καμιά κέντα, εντάξει, τώρα δεν χάνουμε ποτέ. Ποτέ τον ποτόν. Λίμπ ο άλλος, μάγκα λίμπ. Πέθανε. Ω, τι λέει ρε παίχτη. Εντάξει, πάσουμε στο 4, δεν πάσουμε στο 1. Αμούλες. Μανδαμίτσες. Τάμα 7, άσο 6, κολ, δώσ' ένα ρημαδιασμένο να τελειώσει αυτό το ρημάδι. Ντάμ! Μπελάσουμε. Ούτε τώρα, ο τύπος είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, κόβησαν κεφάλι και βγαίνουν άλλα 20. Τα blinds έχουν αγριέψει τώρα, εδώ πέρα θα παίξουμε λότο. Ο πιο τυχερός ας κερδίσει. Συνεχίζει αυτό το έργο του το σταθερό με τα πάσο. Δεν μπορούμε να πετάξουμε ριγάδι off. Να μην τα βάλουμε. Εδώ ας κάνουμε ένα limp. Είναι ωραίος τύπος γιατί κάνει πάσο, κερδίζει, κάνει ένα double up, μετά κάνει πάσο και ξαναφτάνει και που ήταν πριν. Δεν έχει καταλάβει μάλλον ότι δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Θα αρχίσουμε εμείς τώρα τα πάσο. Κατάλαβες τι γίνεται. Εδώ πέρα τι έγινε. Χτυπήσαμε ένα full house-άκι. Εδώ φίλε θα κουμπώσεις. Θα κάνεις limp. Θα πούμε εμείς όλα. Θα πεις εσύ πάσο. Τι άλλο να πεις. Τεσσάρια. Παπ. Κούμπο. Όλα. Πάσο αυτός. Λίμπ πάλι. Μαλακία. Τώρα πρέπει να τα βάλουμε. Τέλος πάντων. Τώρα αν ποντάρει θα τα βάλουμε. Γιατί το board είναι mysterious. Και δεν θέλουμε να του δώσουμε πολλά τέτοια. Εδώ τύπος είναι mini raise call. Είχε άσο ρίγα. Τι λέει ρε φλάκι. Και αυτός ο τυπάς εδώ πέρα μας ματσούκωσε. Εδώ τι γίνεται, έχουμε κάνει λίγο φιλάτζα εδώ πέρα. Πήσαμε και το κεντίδιο. Εδώ φίλε. Κάνουμε call αυτό το φίλο εδώ πέρα που την έχει δει έτσι λίγο αλλιώτικα. Δεν πιστεύω ότι έχει πεντάρι, έχει πεντάρι και αυτός. Εδώ θέλουμε βοήθεια για να παραμείνουμε ζωντανοί απέναντι στο φίλο μας που έπαιξε το πάση παιχνίδι της ζωής του και μας κέρδισε τελικά. Γαμώ τον κόκορα. Και το κερατό του. Ας ο βαλέ off. Όλα. Εδώ έκανα ό,τι μεγάλο υπάρχει στην τράπουλα. Τσέκος. Εδώ θα κάνουμε αυτό. Το δωδεκάρι. Δωδεκάριους.
Λοιπόν, εδώ πέρα θα κάνουμε 2,5π, εδώ θα κάνουμε και miss call, χτυπήσουμε ένα second pair, θα το βάλουμε εκεί που ξέρουμε, μάλλον. Το χτυπήσαμε ένα σουλέτο. Check εδώ. Εδώ θα βαρέσουμε γιατί είναι λίγο το board, τανατίλα, μυρίζει τανατίλα το board, για να τα αφήκομαι. Call αυτό. Τώρα πήραμε τη open-ended. Εδώ φίλε όμως θα τα βάλουμε όλα γιατί τα εξάρια είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα. Και μας ποντάρει αυτός, δυστυχώς θα πετάξουμε. Αυτά θα είναι και τα τρία τελευταία spins για το σημερινό μας βίντεο. Πολύ καλά, δεν τα πήγαμε. Εδώ φιλαράκι θα ποντάρουμε. Εδώ θα κάνουμε ένα check. Φίλε, να ποντάρεις, εντάξει δεν ποντάρεις. Αλλά και να ποντάρες. Εδώ θα κάνουμε ένα check γιατί έχουμε showdown value και έχουμε και θέση. Αλλά δεν μας αρέσει καθόλου η εξέλιξη. Και να τα πετάξουμε. Εδώ θα κάνουμε ένα raise. Αυτό είναι ξεκάθαρο fold. Δεύτερος επαφέιρος. Check. Εδώ όλα. Τώρα θα ποντάρουμε όμως. Δεν είμαστε να δίνουμε πολλά free φύλλα. Δεν είμαστε εδώ πέρα, δεν είμαστε τα τζάμπο. Να μοιράζουμε πράγματα. Απλερώκεις άμα θες να παίξεις. Εδώ ο φίλος κάνει min raise. Και θα τα βάλουμε όλα τώρα. Με το άσο 8 suited. Εδώ τα κάνω όλα εκτός από τα φύλλα μας. Και έχασε ο τύπος. Ωραίος. Not bad. Με αυτά τα τρία λοιπόν spins θα κλείσουμε και το σημερινό μας session και το πλάνο μας είναι κάπως έτσι εβδομαδιαία να ανεβάζουμε από ένα βιντεάκι με σπιναρίσματα, να σπινάρουμε λίγο στο γιαούρτι και αν μας κάτσει κανένας ωραίος παραπλασιαστής έτσι να ανοίξουν κάποια σαμπάνια live όσο live μπορεί να θεωρείτε αυτό που το βλέπετε το βίντεο μετά από πόσες μέρες. Εκεί που κοιτάω το μεταξύ είναι τα μούτρα μου. Δεν είναι η κάμερα, εκεί είναι η κάμερα. Και πρέπει να μάθω να κοιτάω την κάμερα από τα μούτρα μου. Έτσι κι αλλιώς είναι και πιο ωραία η κάμερα τα μούτρα μου, σωστό. 7-4 off θα τα πετάξουμε. Παράλληλα με όλα αυτά συνεχίζονται και τα podcast, τα οποία μερικές φορές μπορεί να φαίνονται ότι κινούνται σε μια κατάσταση πιο αργή και από την καθυστέρηση. Αλλά εκεί που δεν το περιμένεις, παπ, εμφανίζεται Sky μπροστά στη μούρη στο το επόμενο podcast, θα τα βάλουμε όλα. Εδώ ο φίλος μας κάνει min raise, φίλε. Έχεις ριγάδες, ε. Βλέπω άσο να έρχεται όμως. Στο river, που πρέπει να μην είναι καρό. Ονειρικό. Θα κάνουμε ένα raise. Ας κλείσουμε το mysterious. Εντάξει, δεν τα πήγαμε πολύ χάλια. Νομίζω. Όλα. Έλα, άσο ρίγα, ρε, φίλε, άσο. Τι είναι αυτός, ρε. Πώς θα παίξουμε μπάλιτσα έτσι. Θα μας παίξεις πάλι σαν τον άλλον. Κάνεις πάσο όλη τη βδομάδα και θα μας πάρεις μέσα από τα χέρια μας το σπιναρέτο. Παπνάτος, ασοντάμα, είδες. Δύο ριγάδες, σπίτι. Σπίτι γρήγορα. Φύγε εσύ. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Μας έχει μείνει ένα και φαρμακερό. Αυτό βαλέ, δικό μας το pot. Αν πάρουμε και αυτό το σπινέλο, το ζωγράφο σπινέλο, θα κλείσουμε even η φάση θα είναι, evenάδες θα είμαστε για αυτό το σχεδόν μισάωρο session. Άσο 10, καλή φάση για να τα πετάξουμε στη μούρη κάποιου που θα κουνηθεί με τα blinds να είναι θάνατος και τα stack μας για κλάματα. Άντε παίχτη. Τώρα θα δούμε ότι παίζει ένα σπινεγκό ο Κατσάνης. Ναι. Ορίστε, άμα δεν το πιστεύετε, ότι πως παίζει ένα σπινεγκό και χρειάζεται τόση ώρα να σκεφτεί τι τα κάνει. Γιατί απόφασα δύσκολο. Αυτός είναι φύς, τον σημειώσαμε τώρα ή τον είχαμε από πριν φύς. Ποιος ξέρει τι παίχτηκε. Νάτος, παπ. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πάει fold αυτός. Εννιάρια, εγγύηση. Και μπαστούνια κιόλας. Και μπαστούνια. Γεια σας.
Έλα, έλα, να το λύγουμε, να το λύγουμε σιγά σιγά. Δεν είμαστε για πολλές ώρες να χαργετιζόμαστε εδώ πέρα με τα πιτσιρίκια. Πάσο. Το πλάνο μας λοιπόν είναι σε κάποια φάση να φτάσουμε σε bankroll τα 700 δόλαρς για να μπορέσουμε να πάμε στα 7 δόλαρα τα spin and go. Προς το παρόν είμαστε στα μικράκιους. Τα τριδόλαρα. Ξεκίνησα από τα μονοδόλαρα βέβαια, αξίζει να το πω αυτό. Αλλά δεν λέω και πολλά, γιατί όποτε λέω κάτι για το πώς ξεκίνησα και το τι έκανα, μετά κάνω κανένα δίμηνο να ξανακερδίσω σε αυτό που έπαιζα. Μου φέρνετε λίγο και τεμιά, δεν ξέρω γιατί. Οπότε δεν είπα πολλά, ότι ξεκίνησα από μονοδόλαρα spinning goes και τσουκου τσουκου πάλευα και πέρα με τα κύματα σε το θαλασσόλικο και έφτασα τώρα στα τριδόλαρα με τα κόπων και βασάνων. Πάπολα. Τι λέει ρε φιλαράκι, πού το βρήκες αυτό το φίλο? Ένα 9 ρε, έχει μέσα. Ένα 9. 9 δεν θα βρούμε ποτέ. Τριαράκια, όλα. Κόλλο φίλος, ντάμα 9. Πατάω random κουμπιά στο πληκτρολόγιο και μου βγαίνει στο ποντικολόγιο. Τέλος, τελειώσανε τα spins. Εντάξει, δεν τα πήγαμε πολύ χάλια. Θα μπορούσαμε να τα πάμε πολύ χάλια, θα μπορούσαμε να τα πάμε και λίγο πιο καλά. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μας βίντεο με τα σπιναρίσματα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε κανένα like, αφήστε κανένα σχόλιο, πείτε ξέρω εγώ τι παρούφες λες, πείτε τι ωραία που τα λες, πείτε κάτι τέλος πάντων για να ξέρουμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί δεν μιλάτε και πολύ. Δεν είστε και πολλοί βέβαια αυτοί που τα παρακολουθείτε, αλλά τέλος πάντων, ναι, να το κινήσουμε λίγο, να το ρολάρουμε το πράγμα, γιατί άμα έχει απήχηση θα κάνουμε και άλλα ωραία πραγματάκια και με άλλους τύπους, ποκεράδες, πιο ωραίους από μένα. Με λίγο περίεργος εγώ. Αυτά, οπότε ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μας βίντεο, μας, μου, με μιλάω στον πληθυντικό. Τα λέμε την επόμενη φορά. Τσάω.